σε όλους. Λοιπόν, σήμερα έχουμε ξεκινήσει για να πάμε με τρέχτη, η αγαπημένη μου πόλη στην Ελλάδα. Αυτό το κάνει γιατί έχουμε πάρει το τρένο από το Ρότερνταμ για να πάμε με τρέχτη και έχουμε καθίσει σε βαγόνι που πρέπει να κάνουμε ησυχία. Ελπίζω να ακούγονται βασικά το σωρό που μιλάω. Βέβαια είναι κάτι άλλο που τρώνε πατατάκια μπροστά μας και είναι τέρμα ηλίθι. Okay. Λοιπόν, πάμε με τρέχτη με το τρένο. Είναι μισή ώρα μόνο απόσταση. Κάνει μια στάση στη Χάουντα, τη γνωστή Γκούντα για εμάς τους Έλληνες. Είναι από εκεί που παράγεται το γνωστό τυρί. Και θα καταλήξουμε στην Ουτρέχτη, την οποία θα δείτε, θα απολαύσετε εδώ πάντα με τη βοήθεια του GriffZR της καρδιάς σας. Καλώς ήρθατε στο σταθμό της Ουτρέχτης. Όπως μπορείτε να δείτε, ακούτε τις ανακοινώσεις ήδη. Είναι πολύ μεγάλος ο σταθμός. Και βγαίνει. Πού είναι το εμπορικό κέντρο? Το εμπορικό κέντρο είναι από την έξω την πλευρά. Το εμπορικό κέντρο είναι από την έξω πλευρά, αλλά έχει πάρα πολλά μαγαζιά. Και πάμε κατευθείαν προς τα έξω για να δούμε την πόλη. Και για να σας πω την αλήθεια, λιγουρεύομαι και αυτές τις τύπου βάφλες που έχουν με την καραμέλα τη ζεστή. Και φτάνοντας στην Ουτρέχτη, θα πούμε κάποια βασικά πράγματα. Η Ουτρέχτη, γενικότερα, να ξέρετε ότι οι απαρχές της πάνε πολύ παλιά. Πάνε στο 47 μετά Χριστόν, γενικότερα. Η ιστορία της και η πόλη προκύπτει και προέρχεται από ένα παλιό ρωμαϊκό χειρό το οποίο υπήρχε εδώ πέρα. Χτίστηκε στις ακτές του Ρήνου, ο οποίος κυλούσε λίγο διαφορετικά εκείνη την περίοδο. Έχει ένα πολύ γνωστό αξιοθέατρο που είναι το Καμπαναριώτης, ενώ επίσης είναι πάρα πολύ γνωστή για την καναλώδη δομή του κέντρου της. Επίσης η πόλη είναι το κέντρο του Ολλανδικού σιδηροδρόμου και γενικότερα έχει μια ιστορία, γιατί μπλέκονται γερμανικές φυλές, ήταν στα όρια της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας. Έχει πάρα πολλά. Θα δούμε ωστόσο διάφορα μέρη και πάρα πολύ ωραία κτίρια της Ουτρέχτης, τα οποία την κάνουν πάρα πολύ εντυπωσιακή. Με το που βγει κάποιος από τον σιδηροδρομικό σταθμό της πόλης, ακριβώς μπροστά του βλέπει ένα εμπορικό κέντρο, το οποίο είναι το Hoog Catharine, αν το λέω σωστά. Και χωρίζει ουσιαστικά το σταθμό από το κέντρο της πόλης ή γενικότερα από την πόλη. Ωστόσο, ο κεντρικός διάδρομος του εμπορικού κέντρου θεωρείται δρόμος δημόσιος και γι' αυτό το λόγο είναι και μόνιμα και συνεχόμενα ανοιχτός, δηλαδή είναι ανοιχτός όλο το 24ωρο για να μπορέσει κάποιος να τον περάσει. Θα σας αναφέρω και κάποια ιστορικά στοιχεία όσον αφορά την πόλη, η οποία κατά τη διάρκεια του Μεσαίωνα ήταν η σημαντικότερη πόλη της Βόρειας Ολλανδίας. Ο Βιλιμπρόρντους θεωρείται ως ο πρώτος επίσκοπος της πόλης. Το 695 διορίστηκε αρχιεπίσκοπος της Φρυσίας και το 703 ή το 704 ο Πεπίνος ο δεύτερος του Χέρσταλ του έδωσε την Ουτρέχτη ως Μητρόπολη για τις αεροαποστολικές δραστηριότητες του βορειότερα. Η Ουτρέχτη απέκτησε δικαιώματα πόλης το 1122. Αργότερα, οι επίσκοποι της Ουτρέχτης άσκησαν εξουσία ως πρίγκιπες επίσκοποι τόσο στην επαρχία της Ουτρέχτης όσο και προς τα νοτιοανατολικά. Το 1528 ο Κάρολος ο Πέμπτος της Αγίας Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας έγινε κύριος των 17 κάτω χωρών, δηλαδή της σημερινής Benelux και του βορρά της Γαλλίας. Ως Benelux θεωρούνται το Βέλγιο, η Ολλανδία και το Λουξεμβούργο. Το 1579 οι 7 βόρειες κάτω χώρες αποφάσισαν να ενώσουν τις δυνάμεις τους εναντίον της Ισπανικής εξουσίας και συνέστησαν την Ένωση της Ουτρέχτης, η οποία θεωρείται ως η απαρχή της Ολλανδικής Δημοκρατίας. Το 1580 το Προτεσταντικό Αυτοκράτος κατήργησε τις επισκοπές, συμπεριλαμβανομένης εκείνης της Ουτρέχτης, που είχε γίνει αρχιεπισκοπή το 1559. Ενώ το 1853 συναισθήθηκε πάλι η αρχιεπισκοπή της Ουτρέχτης. Η Συνθήκη της Ουτρέχτης το 1713 ρύθμισε επίσης τον πόλεμο για την Ισπανική διαδοχή. Το πιο διαρκές αποτέλεσμά της ήταν η εκχώρηση από την Ισπανία στη Μεγάλη Βρετανία του Γιβραλτάρ. Το 1843 άνοιξε επίσης ένας σιδηρόδρομος, ο οποίος συνέδεε την Ουτρέχτη με το Άμστερνταμ. Μετά από αυτό, η Ουτρέχτη κατέστη σταδιακά το κέντρο του Ολλανδικού σιδηροδρόμου, όπως αναφέραμε και προηγουμένως, ενώ κατά τη διάρκεια του Β' Παγκοσμίου Πολέμου, η πόλη κατελήφθη από τους Γερμανούς μέχρι τη γερμανική παράδοση της Ολλανδίας στις 5 Μαΐου του 1945. Στις 7 Μαΐου του 1945 στην πόλη εισήλθαν και καναδικά στρατεύματα. Στην πόλη επίσης υπάρχει πανεπιστήμιο, το οποίο είναι το Πανεπιστήμιο της Ουτρέχτης, έχει τη βάση του στο κέντρο της πόλης και στην πανεπιστημιακή περιοχή Eindhoven και θεωρείται ένα από τα 150 καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου. Στην Ουτρέχτη επίσης έχουν την έδρα τους δύο ακόμη μεγάλες σχολές ανώτερης εκπαίδευσης. Το Πανεπιστήμιο Επαγγελματικής Εκπαίδευσης της Ουτρέχτης,
όπως επίσης και η σχολή καλών τεχνών της Ουτρέχτης. Και γυρνάμε εδώ πέρα στην Ουτρέχτη, έχουμε γυρίσει αρκετά στενάκια, θα δείτε πάρα πάρα πολλά σημεία. Παιδιά, γίνεται της τρελής από κόσμο. Πανικό σήμερα, έχει πάρα πάρα πολύ καλή μέρα για Ολλανδία. Καταρχάς έχει πάρα πολύ ζέστη. Και έχει πάρα πολύ ζέστη, μην το βλέπετε εμένα με τη ζακέτα, έχω σκάσει από μέσα. Αλλά γυρνάμε, βλέπουμε έτσι τα δρομάκια, βλέπουμε μαγαζιά. Και κάποια στιγμή θα καθίσουμε να πιούμε ένα καφέ, να φάμε κάτι, γιατί δεν μας χρειάζεται. Το δεύτερο καφέ. Το δεύτερο καφέ, παιδιά, ναι, οκ. Okay. Δεν έγινε και τίποτα. Κάνω έτσι μια περιστροφή για εσάς και μόνο. Ουτρέχτη. Μέρα χαλάρωσης και ξεκούρασης σήμερα, δεν πήγαμε πουθενά, μείναμε σπίτι και ξεκουραστήκαμε, ωστόσο βγήκαμε για το απαραίτητο φαγητό, ήρθαμε στο Hotel New York, το ξενοδοχείο New York, είναι ένα από τα πιο θρυλικά μέρη που υπάρχουν εδώ πέρα στο Rotterdam, είναι ακριβώς μπροστά στην Προβλήτα, βλέπουμε την πόλη απέναντι, βλέπουμε το Euromast, βλέπουμε επίσης την γέφυρα Erasmus, όπως επίσης και κάποια άλλα καινούργια κτίρια τα οποία έχουν χτιστεί. Γενικότερα το μέρος, όπως μπορείτε να δείτε, είναι καταπράσινο, ενώ αυτή τη στιγμή εδώ πέρα βλέπετε το Hotel New York, το οποίο είναι συντηρημένο, είναι διατηρημένο, είναι ανάμεσα σε αυτά εδώ πέρα τα πολύ χαμηλά κτίρια. Η ιστορία του γενικότερα πάει πάρα πολύ πίσω και είναι η εξής. Με έδρα το πρώην κτίριο γραφείου της Holland America Line, χρησιμοποιήθηκε ως προσωρινό κατάλημα για Ευρωπαίους μετανάστες στα τέλη του 19ου αιώνα και στις αρχές του 20ου αιώνα. Συχνά ήταν διαθέσιμα πακέτα που συνδύαζαν εισιτήριο τρένου, διαμονή σε ξενοδοχείο και το ταξίδι προς την άλλη πλευρά του ωκεανού. Το Hotel New York παρήχε ανάπαυλα για άτομα που μετανάστευαν στη Βόρεια Αμερική. Αρχικά στα τέλη του 19ου αιώνα οι άνθρωποι που έμειναν εκεί μετανάστευαν από την Ολλανδία και τη Γερμανία, αργότερα όμως έμειναν εκεί και όσοι μετακινούνταν από την Ανατολική Ευρώπη και τη Ρωσία. Όταν το ταξίδι από το Ρότερνταμ στη Νέα Υόρκη αντικαταστάθηκε από τις πτήσεις, το κτίριο εγκαταλείφθηκε στη δεκαετία του 1980. Το πρώην κτίριο διαχείρισης, το οποίο βρίσκεται στο κεφάλι του Γουιλελμίνα Πιερ, ήταν άδειο για χρόνια και καταλήφθηκε το 1988 ως διαμαρτυρία ενάντια στα ακριβά σχέδια στέγασης στην περιοχή. Το κτίριο έλαβε νέα ζωή όταν οι επιχειρηματίες Dan van der Haaf και Hans Loos μαζί με την σχεδιάστρια Doreen DeVos είδαν τη δυνατότητα να φτιάξουν ένα ξενοδοχείο. Μετά από αρκετά χρόνια ανακατασκευής, το ξενοδοχείο άνοιξε το 1993. Από το 2006, το Hotel New York λειτουργεί από τη Westcourt Hotels, την ίδια εταιρεία που κατέχει την SS Rotterdam, την αυαρχίδα του 1950 της Holland America Line. Βρίσκεται στη γειτονιά Kop van Zuid και το κτίριο αποτελεί μνημείο εθνικής κληρονομιάς από το 2000. Εδώ, η Ολλανδή τραγουδίστρια Anouk έγραψε το ομώνυμο άλμπουμ Hotel New York. Η θέα από την πόλη είναι αυτή που βλέπετε αυτή τη στιγμή εδώ πέρα.
Γενικότερα, αν ακούτε μια πολύ μεγάλη φασαρία, είναι γιατί σήμερα κέρδισε η Φέγενορντ και πήρε το πρωτάθλημα. Οπότε οι κάτοικοι της πόλης, οι οποίοι είναι πολύ υπέρ της ομάδας, χαίρονται. Γενικότερα, έχουν κλείσει σταθμούς του μετρό. Γίνεται λίγο της τρελής. Η αλήθεια είναι. Το κέντρο είναι πίχτρα αυτή τη στιγμή. Ακούγονται σφυρίγματα, ακούγονται φωνές, ακούγονται τραγούδια. Περιμένουν ότι θα αρχίσουν να πέφτουν πυροτεχνήματα και αύριο. Περιμένουν επίσης ότι θα κάνουν παρέλαση στην πόλη λόγω του ότι έχουν πάρει το τρόπαιο και να μπορέσουν να το δείξουν. Γενικότερα η κατάσταση είναι λίγο πάρα πολύ περίεργη αυτή τη στιγμή. Γιατί και εμείς είχαμε έναν φόβο προς το πώς θα περάσουμε με το μετρό για να μπορέσουμε να έρθουμε, επειδή γίνεται λίγο τη σπουδά. Αλλά σε κάθε περίπτωση, η θέα γυρνώντας τα δικά μας, όπως μπορείτε να δείτε, είναι υπέροχη. Αυτό το κτίριο που αφορά το Hotel New York, πέραν το ότι είναι ξενοδοχείο, είναι και εστιατόριο. Γενικότερα είναι ένα εστιατόριο το οποίο έχει ψάρια, έχει θαλασσινά, μύδια, αστακούς, καβούρια και τέτοια πράγματα. Είναι από τα ακριβά εστιατόρια της πόλης, ωστόσο σίγουρα αξίζει η εμπειρία, είναι τεράστιος ο χώρος από μέσα. Το ταξίδι εδώ πέρα στην Ολλανδία συνεχίζεται και πάμε και τα επόμενα, γιατί αύριο θα πάμε στην παραλία, στο πέφτω επάνω στις Κούνιες, τέλεια, στο Hoek van Holland, είναι ο καινούργιος σταθμός της πόλης, θα τα πούμε όλα αύριο. Πέμπτη, τελευταία, με αντίλαλο αυτή τη στιγμή, γιατί περνάμε ένα μικρό τουνελάκι σκέπαστρο για να βγούμε. Δείτε λίγο εδώ πέρα. Αυτό που βλέπετε ευθεία μπροστά, δεν ξέρω αν φαίνεται ακόμα, είναι η θάλασσα. Πάμε να βγούμε και να σας πω τα υπόλοιπα. Είχαμε την τέλεια μέρα για να μπορέσουμε να έρθουμε στο Hoek van Holland. Είναι ένας από τους καινούριους σταθμούς που έχουν ανοίξει στο μετρό του Ρότερνταμ. Ελπίζω να με ακούτε, γιατί έχει πάρα πολύ αέρα. Βόρεια θάλασσα, παιδιά, μπροστά μας. Βόρεια-βόρεια. Μόνο αυτό θα δείτε, σας δείτε, πούμε. Δείτε. Από το βορρά μέχρι το νότο. Αυτό εδώ πέρα λοιπόν είναι το Hoek van Holland.
είναι μια παραλία η οποία είναι μέρος του Ρότερνταμ. Ελπίζω να με ακούτε, το ξαναλέω. Σας ακούνε, βρε. Και κάπου προς τα εκεί είναι η Αγγλία. Εκεί, κάπου προς τα εκεί. Από τον προηγούμενο σταθμό φεύγουν τα καραβάκια για να πάνε προς Αγγλία. Αυτό εδώ πέρα, για να καταλάβετε, ο σταθμός που ήρθαμε βασικά είναι ένας σταθμός ο οποίος άνοιξε το 1893. Ήτανε μέρος του παλιού σιδηροδρομικού δικτύου της ΕΝΕΣ. Η ΕΝΕΣ είναι ο Ολλανδικός σιδηρόδρομος. Το συγκεκριμένο έκλεισε την 1 Απριλίου του 2017. Μεταφέρανε το δίκτυο και το σταθμό στο RET. Το RET είναι η εταιρεία που διαχειρίζεται το μετρό του Ρότερνταμ. Το ανακατασκευάσανε. Ανακατασκευάσανε τη γραμμή, το σταθμό, τα πάντα και το ξανανοίξανε 31 Μαρτίου του 2023. Είναι ο μοναδικός σταθμός της Ευρώπης ο οποίος είναι στην παραλία. Με το που κατεβαίνεις από το σταθμό, περίπου στα 40 μέτρα είσαι στη θάλασσα. Έχει πάρα πολλά μπιτσόμπαρα, δείτε εδώ πέρα. Αυτά εδώ πέρα είναι κάποια από τα μπιτσόμπαρα. Έχει και από την άλλη πλευρά. Και εδώ είναι η θάλασσα. Έχει κρύο. Αυτή είναι η βόρεια θάλασσα τελικά. Φέρνει κρύο. Okay. Έχει ένα τσιμεντένιο πεζόδρομο ή δρομάκι, όπως θέλετε πείτε το. Είναι αυτό που βλέπετε πίσω μου αυτή τη στιγμή, το οποίο μπορείτε να το περπατήσετε, να κάνετε ποδήλατο, γιατί γενικότερα πηγαίνει μέχρι το βάθος εκεί πέρα στο τέλος που πηγαίνει. Η θάλασσα είναι αγριεμένη. Εμείς πιθανότητα θα κάνουμε ένα τσιγάρο, θα πιούμε ίσως ένα καφέ σε ένα μαγαζί. Και μετά θα την κάνουμε πάλι πίσω για το Ρότερνταμ, γιατί έχει κρύο. Αφού γυρίσαμε στην παραλία και παγώσαμε, είπαμε να έρθουμε να καθίσουμε σε ένα μαγαζί. Όπως βλέπετε, είμαστε εδώ πέρα στο FFTIJD Restaurant. Εν τω μεταξύ, δεν έχει κόσμο, είμαστε μόνοι μας, αλλά έχουν αυτό εδώ πέρα. Έχουν πάνω στο τραπέζι συνδέσει ένα τύπου τζάκι, το οποίο συνδέεται με αέριο και βγάζει μια ωραία ζέστη και έξω έχει τόσο ωραίο κρύο. Παραγγείλουμε να φάμε καφεδάκι και μετά βουρ επιστροφή στο Ρότερνταμ. Το μαγαζί είναι πάρα πολύ ωραίο εντωμεταξύ, για καλοκαίρι, όχι γενικότερα. Αλλά είναι ωραίο και έχει αρκετά μαγαζιά. Βέβαια, από ό,τι μου λένε εδώ πέρα οι καλές γλώσσες, ο Πάρης, στην παραλία της Χάγης είναι καλύτερα. Ωστόσο, δεν προλαβαίνουμε να πάμε στο συγκεκριμένο, γιατί δεν μας έβγαιναν οι χρόνοι σωστά με τις ημέρες και με αυτά που θέλαμε να κάνουμε. Είναι ένα από τα επόμενα ταξίδια, ωστόσο. Το ταξίδι κάπου εδώ τελειώνει σιγά σιγά. Το αεροδρόμιο βέβαια είναι τεράστιο, οπότε έχουμε ακόμα. Είναι πάρα πολύ εξυπηρετικό βέβαια, γιατί στην αρχή με το που μπαίνεις και κατεβαίνεις και τελειώνεις με τους σταθμούς, με τα τρένα, με τα πάντα, ελέγχους, σου έχει μια πινακέτα που σου λέει ότι θέλει περίπου ένα 8 λεπτό με 10 λεπτό ή 12 με 15. Γενικότερα είναι πάρα πολύ εξυπηρετικό. Έχουμε εδώ το Φρίαδα. Γεια! Yeah, από Σκύπχολ. Και πάμε προς την πύλη. Θέλουμε κανένα τέταρτο περπάτημα, η αλήθεια είναι, σύμφωνα με τον πίνακα, για να μπορέσουμε να καθίσουμε, γιατί έχουμε άλλες 2 ώρες μέχρι να φύγουμε. Τα λέμε σε λίγο και από την Αθήνα.
φτάσαμε Αθήνα στο μοναδικό σημείο της χώρας, νομίζω, ή τέλος πάντων της Αθήνας, στο οποίο τα αυτοκίνητα σταματάνε για τους πεζούς στις διαβάσεις. Το ταξίδι στην Ολλανδία τελείωσε. Είναι πολλά τελικά τα σημεία τα οποία δεν προλάβαμε να δούμε. Είναι πολλά βέβαια τα σημεία στα οποία είχαμε προλάβει να πάμε στα προηγούμενα ταξίδια που είχαμε πάει στην Ολλανδία, οπότε απλά δεν προλάβαμε να τα δούμε τώρα. Μία μικρή λεπτομέρεια την οποία πρέπει να γνωρίζετε για την Ολλανδία. Εμείς, εκτός από το σούπερ μάρκετ το Spar, σε όλα τα υπόλοιπα που μπήκαμε χρειάστηκε να έχουμε μετρητά μαζί μας για να μπορούμε να πληρώσουμε, γιατί ναι μεν δέχονται κάρτες, αλλά δέχονται κάρτες debit μόνο από ολλανδικές τράπεζες. Αυτό είναι μια πληροφορία την οποία και εμείς θα θέλαμε να ξέραμε πριν το αντιμετωπίζουμε το συγκεκριμένο. Αλλά κατά τα άλλα, ελπίζω να σας άρεσε το ταξίδι στην Ολλανδία. Μέχρι το επόμενο ταξίδι και γενικότερα μέχρι το επόμενο βίντεο, εσείς μην ξεχάσετε να εγγραφείτε, μην παραλείψετε να πατήσετε το κουμπί με το κουδουνάκι για να μπορείτε να παίρνετε ειδοποιήσεις. Σας χαιρετώ, καλή συνέχεια. Γεια σας. Στα επόμενα ταξίδια, παιδιά. Να περνάτε καλά. Σας χαιρετούμε.